Μα δεν μπορεί να καταλάβει τι έκανε. Δεν μπορεί να καταλάβει τι έκανε. Δεν μπορείς... Είπαμε να με βγάλει έξω αυτό. Να πάρει αυτό στην πρωτοβουλία και με πήγε, σε ένα μπουζούκι. Σε ποιο... Μπουζουκλερί, στο στον... κέντρο Αθηνών. Ναι, όπου τραγουδούσε. Ο αγαπημένο μα ο Βέρτη. Μάλιστα. Λοιπόν, πήγε στο Βέρτη. Δεν πήγανε πρώτο τραπέζι κλπ. Εντάξει, πήγαμε. Εντάξει, όλα καλά. Στην αρχή ήταν καλά. Μετά όμω. Κάποια στιγμή γυρνάω και τον βλέπω απάνω στα καθίσματα. Έτσι κάνετε σπίτι σα, ρε, όταν έχετε κέφια. Ανεβαίνετε πάνω σε σαλόνια. Έτσι, αυτό ακριβώ. Εσύ τι έκανε. Σε παρακαλώ. Και πατούσε πάνω σε όλες τις γούνες και είχαν έρθει όλες με γούνες και με τέτοια. Και πατούσε τις γούνες απάνω. Αυτά πρέπει να τα προσέξεις. Εγώ έφυγα κατά τις 4.30 γιατί είχε αρχίσει να γίνεται τραγικό το πράγμα. Και νωρίς. Εντάξει, μία ώρα πήγα. Και μετά αναρωτιέσαι και του λέει για το dancing. Τι ώρα έφτασε σπίτι σου, την αλήθεια. 8.30. Όχι, 9. 9, εντάξει, 9 το πρωί. Που πήγε. Που πήγε. Τα μάθα όλα. Πες τα μας όλα. Μου τα είπε άνθρωπος από τους σερβιτόρους την άλλη μέρα. Αφαντάσου. Έκατσε, έκλεισε το μαγαζί, έκατσε και ήπιε όλα τα σώσματα από τα ποτήρια. Όλα. Όλα τα σώσματα. Τα ήπιε. Καλά, δεν τρέπεσαι. Και μετά είχε ρουκέτες και εκτοξεύσεις. Κατερίνα, ζει. Όχι, όχι, μια στιγμή θα τη δίνω. Μια στιγμή. Καλά, μη σε πιάνει πανικός με μένα. Μιχαλάκι μου, για άναμα του Θεού. Με στένα με πιάνει οπουδήποτε πανικός. Περίμενε. Θα πέσει σε τρολός εγώ. Μη χειρότερα. Κατερίνα, τι κάνεις? Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τη μητέρα σου και από τον μπαμπά σου που εργάζεται στο εξωτερικό. Ο μπαμπάς σε θυμάται και σε σκέφτεται συνεχώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα πόσα κλείνεις, Κατερίνα μου? Τα 12. Μπράβο, να τα κατοστήσεις. Χρόνια πολλά και πολλά φίλια. Ναι, Ιουλία ζει, φαντάζομαι. Χρόνια πολλά, Ιουλία μου. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. 95,2 άθες DJ. Όλα τα παιδάκια έχω μαζέψει. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τους γονείς και την αδελφή σου. Μην αγχώνεσαι, σε παρακαλώ, για τα μαθήματα. Θα πάνε όλα καλά, Ιουλία μου. Ευχαριστώ πολύ. Τα πόσα κλείνεις, Ιουλία? 14. Ωραία, 14. Ολόκληρη γυναίκα πια, σε παρακαλώ. Baby FM έχουμε γίνει. Καλέ. Πολύ καλή. Αυτοκίνητο έχουμε ή θα πάμε να πλύνουμε το παιδί στο πλυντήριο? Έχουμε. Οκ. Okay. Τι είναι το παιδί μέσα που ακούω καλά? Είναι η κόρη μου. Αχ, να σου ζήσει. Πόσο είναι? Είναι 2. Πω, μιλάει ομιλητική, είναι πολύ. Πώς τη λένε? Λιδία. Αχ, η Λιδία. Τι Λιδία. Πω, μια όμορφη κοπέλα. Λιδία. Με τι ασχολείται η Λιδία τώρα, είναι μέσα σε έξαρση, την ακούω? Θέλει να μιλήσει. Λιδία μου δίνει τίποτα, 15 χρόνια ακόμα. Στα 17 σου έρχεσαι εδώ και γίνεσαι συμπαρουσιάστρια για να διώξουμε αυτήν από τα γίνει γραία. Πάρα πολύ ωραία. Καταρχήν, να σου πω την αρχή τη όλη τη ιστορία, ότι γεννήθηκε στην καταστροφή. Ναι, εσύ, δηλαδή συγγνώμη. Δεν έχει δει τίποτα. Τόλμησε να με πα εμένα στα μπουζούκια. Θα σε πάω 7 φορέ αυτή την εβδομάδα. Ναι, αλλά εντάξει, δεν έχει το θέμα εκεί. Κάποια στιγμή τον συνόδεψα και στην τουαλέτα. Του πήγε στην τουαλέτα. Για να μην σκοντάψει. Του λέει να πει. Ήμουν σε άγρο, εγώ χάλι. Εσύ δεν λυκνίστηκε λίγο? Όχι, βέβαια. Δεν λυκνίζεται με αυτά. Πρέπει λίγο. Εξήγησε στο κορίτσι. Μα είσαι κουλαμάρα. Είναι δυνατόν να. Και τι κάνει, δηλαδή, απλά χαμογελάς? Τι σε παρακαλώ, ήταν κύριος, φορούσε γραβάτα. Ρέαστε διαφορά. Δεν φοράει γραβάτα εσύ? Όχι, δεν φοράει. Ήμουν ωραία ντυμένος. Ήσουν ωραία ντυμένος. Γραβάτα, παιδιά. Φορούσε γραβάτα, δεν φοράς ποτέ γραβάτα. Όχι, όχι, φορούσε ένα ωραίο πουκάμισο. Τι χρώμα. Παιδιά, θα σας πω, εσύ γιατί λες γραβάτες? Γιατί? Παλιά πρέπει να είχα 100. Δεν ξέρω πόσες πολλές. Θυμάσαι ένα βράδυ που ήμασταν μεθυσμένοι σπίτι μου πριν αρκετά χρόνια που αποφάσισα εγώ να μην ξαναφορέσω γραβάτα? Αποφάσισε. Και τι κάναμε? Τη έκοψε μία-μία τι γραβάτε. Το ψαλίδι. Και αυτό γέλαγε. Έμα τι να κάνω, μεγάλη μου. Ήταν ένα βράδυ και γεμίσαμε το σαλόνι γραβάτες. Ξέρετε τι βλέπω? Κάθε φορά που λέτε και να τρέχετε στο παρελθόν, όλο μεθυσμένοι είστε. Τι γίνεται με εσά του δύο? Τι γίνεται με εσά του δύο? Όχι, μα έπιασε. Μα έπιασε, εντάξει. Τώρα νιώθω πάση. Ήταν τα παλιά χρόνια, τότε που αυτό ήταν ακόμα νέο. Καλημέρα, λέει, εργαλεία του πρωινού, του μοναδικού, του πρώτου καλύτερου σταθμού της Ελλάδας. Λέει ο διανομέας τύπου. Καλημέρα στο διανομέα. Μας ενημερώνει ότι κάνουμε και αυτό και το άλλο, δηλαδή και δέρνουμε. Αυτό, ναι. Μπράβο στο διανομέα τύπου. Το κατάλαβα, παιδιά. Δεν έχω καταλάβει ποτέ αυτό καμιά φορά που λένε από μεγάλε και αυτό και δέρνεις. Γιατί αυτά τα δύο μπορεί να πάνε μαζί και να είναι και καλό? Το έχω καταλάβει. Εσύ να θα σ' άρεσε να σου κάνουν αυτό και αυτό και να σε δέρνουν? Όχι. Και τα δυο μαζί δεν θα τα τέξεις. Ένα-ένα θέλεις. Once at a time. Μην του δοθείς αμέσως. Όχι αμέσως. Ταλαιπωρείς τον γύρω στους 6 με 7 μήνες. Ω, κουκλίτσα μου. Κουκλίτσα μου, έχασες. Γιατί? 6 μήνες έχω ταλαιπωρώ άλλη μετά. Ταλαιπωρείς άλλη.
Θα πάω να τηλεπορήσω άλλη. Ναι. Σε παρακαλώ. Η νέα μόδα για το καλοκαίρι έρχεται από την Βραζιλία και είναι το Bee Challenge. Έτσι λέγεται. Bee Challenge. Τι είναι αυτό? Το δηλαδή. Bee είναι με B και W όπως είναι η μέλισσα. Ναι. Το Bee Challenge ξεκίνησε από κάποιες Βραζιλιάνες που τους ήρθε να δημιουργήσουν μια νέα μόδα για το καλοκαίρι που όπως ισχυρίζονται θα φορηθεί πάρα πολύ στις παραλίες όλου του κόσμου. Τι είναι αυτή η μόδα? Οι γυναίκες θα φοράνε το πάνω μέρος του μαγιό, όχι στο στήθος αλλά στα μάτια τους. Στα μάτια! Αν είναι δυνατό. Εδώ μια καινούργια ερωτική σύντροφο μπορεί να σε κρατήσει ενεργό για μεγαλύτερο διάστημα από τη μία μόνιμη βία. Ναι, γιατί βαριέστε, εσύ εύκολα γι' αυτό. Το καταλάβεις γι' αυτό. Καινούργια, πάμε στα καινούργια. Ετοιμάσου. Κρυός. Πακετάρης. Εντάξει λοιπόν. Παρακαλώ. Τζουρ. Κρυός. Δεν είναι τζουρ. Θα τη βγάλω έξω, θα την πάω στο γκάζι, θα τη παραγγείλω καφέ και κάποια στιγμή θα τη πω. Ωραία και με τρόπο. Τέλειο. Θα τις παραγγείλεις και καφέ, ρε Μιχάλη. Τις παρηγοριάσεις. Έκτακτο. Θα κάνω εγώ έκτακτο. Τι έγινε, Παναγία μου? Παιδιά, μόλις τώρα ήρθε και αισθάνθηκα και εγώ να κάνω. Δεν έχω κάνει έκτακτο, δικό μου το μαγαζί. Δικό σου είναι έκτακτο. Οι γιατροί συστήνουν σεξ με 20 γυναίκες. Έχεις πάει με πάνω από 20 γυναίκες ζωή σου μέχρι τώρα? Ναι. Όχι, κακός. Αυτό συστήνουν οι γιατροί. Αν ο άντρας έχει κάνει σεξ με πάνω από 20 γυναίκες, μειώνει κατά πολύ τις πιθανότητες να προσβληθεί από διάφορες ασθένειες. Μία, προσέξτε με, μία καινούργια ερωτική σύντροφος. Θα σε αλλάξω σένα. Ναι. Μπορεί να σε κρατήσει ενεργό για μεγαλύτερο διάστημα, ξέρουν τι λέω, τα αγόρια καταλαβαίνουν τι λέω, από τη μία μόνιμη σύντροφος. Ναι. Οι γιατροί συνέχεια εξετάζοντας όλες τις περιπτώσεις ανακάλυψαν ότι όσοι είχαν πάει με περισσότερες από 20 γυναίκες μείωναν κατά 28% την πιθανότητα να προσβληθούν από ασθένειες. Πόσα χρόνια με ξέρεις? Σε ξέρω, 7. Έχω αρρωστήσει σοβαρά ποτέ? Όχι. Ευχαριστώ. Αυτό. Και όταν είσαι, αν είναι αντιγυναίκες είναι 20 και είναι 40, είναι 28 και 28, 56. Ναι. Ναι. Εγώ που, αν έχει πάει με 60, thank you. Ναι, έχει πάει. Ναι. Μ' αρέσει που χαίρεται και ευχαριστεί μόνος. Έχω καλυφθεί κατά 80% και, βάλε, και βάλε και όσες περιπτώσεις δεν θυμάμαι το υπόνοτα θυμάμαι. Τουλάχιστον 150, είσαι υγιέστατος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Τι λέτε το μήνυμα, καλημέρα, λίγα εβδομάδα, μπισκοτολούκουμο Μιχάλη. Τι ωραίο που θα ήταν να είχαμε ένα μπισκοτολούκουμο. Αφού με έχετε εμένα, αφού έτσι λέει η Μαρία. Καλημέρα, βρε Γιάννη μου, τι κάνεις? Ναι. Καλημέρα, είσαι καλά, Γιάννη? Ναι. Μπράβο. 95,2 αθλητής DJ. Έμαθα ότι είσαι ο πιο φανατικός ακροατής του σταθμού, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχεις και την καλημέρα από τον μπαμπά, ο οποίος λέει: τι έγινε, ακούς μόνο radio DJ, είσαι ο πιο φανατικός ακροατής. Να του λες ναι, πατέρα. Ναι. Θα του λες, Γιάννη μου, άκου τι θα του λες, Γιάννη μου. Άκουνες πώς θα του το λες, παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, πατέρα, ναι. Επανέλαβε και εσύ μαζί μου, Γιάννη. Πάμε. Ναι, πατέρα, ναι. Πάμε. Ναι, πατέρα, ναι. Ο Athens DJ είναι το καλύτερο ραδιόφωνο. Πάμε δυνατά, Γιάννη. Ο Athens DJ είναι το καλύτερο ραδιόφωνο. Και ο Μιχάλης ο καλύτερος. Και ο Μιχάλης ο καλύτερος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εντάξει, Γιάννη, είσαι έτοιμος για το σχολείο σήμερα? Ναι. Έχεις διαβάσει τα πάντα? Να μην μπορεί να μας πει κανένας καμία κουβέντα, εντάξει? Οκ. Okay. Τι σημαίνει? Μιχάλη μου, συγγνώμη, έχουμε έκτακτο. Δεν φταίω εγώ, δηλαδή πρωί-πρωί. Κοίταξε, τα πάντα είναι η επικαιρότητα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, δηλώνει: είχα ένα σοβαρό ατύχημα στην ορεινή ναυπακτία. Ποιος? Έπεσα, Μιχάλη μου, από τα σκηνιά την ώρα που έκανα ορειβασία. Ποιος είναι, μισό λεπτό να ξέρω. Αυτός, Μιχάλη μου, είναι ο Κώστας Φραγκολιάς. Έπεφτα από τα 30 μέτρα. Ναι. Και όταν έπεφτα ήταν όλα φωτεινά. Τέλεια. Έσκασε κάτω. Έσκασε, Μιχάλη μου, κάτω. Και όταν έσκασε κάτω, ναι, όλα σκοτίνιασαν και ξαφνικά. Τι? Είδα την Παναγία. Η οποία τον έβριζε. Όχι. Η ηλίθεια είναι αυτό που κάνει. Όχι, δεν είναι το και ο Θεός. Και η Θεομήτωρη, η αγαπημένη μας. Δεν αντέχει και πολύ τη βλακεία. Κάποια στιγμή του λέει νάρε. Ένα κημητήριο. Πολυτελείας για όσους οπαδούς ανθρώπων. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, υπάρχουν τραγουδιστές, υπάρχουν παρουσιάστριες ραδιοφωνικών εκπομπών. Συμπαρουσιάζει, υπάρχουν παρουσιάστριες. Λοιπόν, όλοι αυτοί δημιουργούν κάποια ενδάλματα, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, ένα κημητήριο πολυτελείας για όσους οπαδούς θέλουν να αναπαυθούν εν ειρήνη για πάντα δίπλα στα ενδάλματά τους. Οι υποστηρικτές θα είναι σε θέση να επιλέξουν ένα από τα 70.000 σημεία ταφής, 70.000 τάφους θα τα ανοίξουν με το κόστος να κυμαίνεται όταν πεθάνεις εσύ. Όχι, εσύ που είσαι ένδαλμα, χτύπα ξύλο. Όταν πεθάνει. Όταν πεθάνει. Εσύ αμέσως να βιαστείς. Δηλαδή, αν εγώ έχω ένδαλμα. Εσύ είσαι αμέπος αμέργων. Αμέπος, ναι. Αν εγώ έχω ένδαλμα εσένα, αν εσύ μας αποχαιρετήσεις, χτύπα ξύλο. Θα πάω δίπλα σου μετά εγώ. Είσαι θαυμάστριά μου.
Ναι, είναι και πολύ δικαιολογημένο κτλ. Λογικό. Λοιπόν, στι τελευταίε σου επιθυμίε θα πει: εκεί που θα με θάψετε, όταν θα πεθάνει ο μεγάλη, αν θα πεθάνει και όταν δεν ξέρω. Φέρτε τον μαζί μου. Φέρτε τον κάπου δίπλα. Δεν έλεγε αυτό. Έλεγε όταν εσύ θα έχει ήδη. Όχι, όταν εσύ θα πεθάνει, εγώ θα δώσω 2.000 ευρώ και θα είμαι δίπλα σου. Και θα κάνουμε μάλιστα όπω ήταν ότι ένα τάφο από εδώ, άλλο τάφο από εκεί. Θα κάνουμε και τρύπε ενδιάμεσα για να μπορώ να σου κρατάω και να μου κρατά το χέρι. Ρομαντικό. Γιατί το λες αυτό? Μα Μιχάλη μου, συγγνώμη, δηλαδή. Εμείς μπορούμε να θαυτούμε δίπλα και να ξερνάμε. Εσείς πάλι δίπλα και εκεί δίπλα θα είστε. Στην πάνω, στην πάνω σειρά. Γιατί θα έχω εγώ ησυχία, νομίζει. Θα σου βάλουμε και ψυγιάκι σε ένα μέσα. Για χαρά. Όχι, θα βρω εγώ, μην αγώνεσαι. Είναι καλή με την αύρα της Μος. Δεν το κατάλαβα. Η Στέλλα Καλή, Μιχάλη μου. Μάλιστα. Φοράει το ίδιο φόρεμα που φόρεσε και η Μος. Αυτή η Στέλλα Καλή τι είναι, ζωγράφος είναι, τι είναι, πιανίστρια. Η Στέλλα Καλή είναι ζωγράφος. Καλέ, δεν τη βλέπεις σε ένα καμαρίνι και κρατάει ένα μικρόφωνο. Τι είναι αυτό. Άρα είναι τραγουδίστρια, τι εννοείς, τι είναι. Εντάξει, ναι. Η Μαριτίνα είδε τη μαμά της στη σκηνή. Η Μαριτίνα, Μιχάλη μου, είναι η κόρη της Μιμή Ντενίση. Και είδε πιάνει. Την είδε τη μητέρα της να παίζει στη σκηνή θέατρο. Πάει, το παιδί θα αποδράσει από το σπίτι. Θα φύγει για τα παράθυρα. Τι να μου πείτε στίχο αγαπημένου σας τραγουδίου, ξένο παρακαλώ, γιατί τα ελληνικά τα ξέρει ο Έργου μόνο. Πρέπει να είναι από την playlist, όχι. Καλέ, από όπου θέλετε. Σας παρακαλώ, από όπου θέλετε. Θα μου πείτε κανένα heavy metal που δεν είμαι τόσο καλός. Αλλά και εκεί που ξέρετε. Take my hand, ναι. Take my whole life. Take my hand, έχουν γνωστό. Take my whole life, ναι. For I can't help falling in love with you. Αυτό μου λέτε. Αυτό. Πες μου τώρα το I can't help falling in love. Αυτό είναι, ναι. Του Presley. Presley. Bravo! Take my Πείτε μου ότι σας πείσαμε. Να πείμε, παραπάνω. Πάτε θέατρο, αγαπημένοι. Επίσης να πω ευχαριστώ. Ρε παιδιά, όταν βάζω ένα παλιό τραγούδι, κάτι σημαίνει με τα κορίτσια. Τους αρέσει. Να σου δώσω ένα μεγάλο φιλί, λέει. Οι άλλοι τιγράκο, είσαι ακαταμάχητος, Μιχάλη μου, φιλιά κτλ. Α, κορίτσια. Πολύ φίλοι. Λοιπόν, κορίτσια, να σου πω κάτι πέρα από τα φιλιά. Παρακαλώ. Τώρα θα μπορείτε τον Μιχάλη να τον φάτε κιόλας. Τι εννοείς? Να τον φάτε θα μπορείτε. Γιατί. Με φάνε. Γιατί. Γεια! Εσύ ξερνάτε με μένα. Όχι, δεν κάνει. Δεν κάνει. Δεν έρθει να καταγράψει. Σε ένα, Μιχάλη. Λάθος σενάριο, παιδιά. Να μας πείτε το σενάριο ποιο είναι. Πού θα είναι ο Μιχάλης και θα μπορείτε να τον φάτε. Πού θα είναι. Στο εξποζέ. Πού ήδη ίσως είναι. Δεν ήταν εκεί. Όχι, αλλού. Από πρώτη του μηνός είναι στα κουτιά της πίτσας φαν. Θα τον παίρνετε να τον φυλάτε. Εκεί θα σε φάμε. Να τον φάτε, να τον φυλάτε, ό,τι θέλετε. Με ξεφτυλίσετε. Θα σε φάμε κομματάκι. Εκεί θα σε φάω, Μιχάλη. Παρακαλώ, με σως μπάρμπεκιου πηγαίνω. Αν θέλετε να ξέρετε. Συγγνώμη, εγώ θα φάω ό,τι θέλω, Μιχάλη. Μου θέλω μια πίτσα μαργαρίτα, θα είσαι εκεί. Πήρα τη μαργαρίτα. Θέλεις μια special. Εκεί θα είσαι και στη special να σε φάμε. Και θα σε φάω και θα σε κάνω ό,τι θέλω. Θέλει να πάρω το κουτί. Το κουτί, παρακαλώ, όταν το πετάξει στα σκουπίδια, θέλω να είναι με chic. Να το πετάξει. Δεν το πετάμε, σε κρατάμε, είπαμε. Στην ανακύκλωση καταρχήν το πετάμε. Δεν το πετάμε πουθενά. Γιατί δηλαδή θα κορνιζάρει με 5-6 κουτιά από την πίτσα φάση στο σαλόνι. Να το βλέπει η μάνα σου. Εγώ παίρνω πίτσα φαν, Μιχάλη μου, συνέχεια. Δηλαδή δεν τρέχει. Άρα. Εσύ και η Βασίλισσα, κορνιζαρισμένοι θα είσαστε. Εσύ και η Βασίλισσα. Εσύ και η Βασίλισσα, ναι. Βέβαια. Θα είμαι η Βασίλισσα της πίτσας. Ναι. Τρελάνετε με. Ο Βασιλιάς, ρε Μιχάλη, που σου αρέσει η Βασίλισσα. Καλά, που λέει ο λόγος. Δεν τρέχει τίποτα. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.